στη θέση του Γιάννη Λάπα. Και ο Θοδωρής Ζάρας στη θέση του Νέστορα Κόμματου. Παπα-Νικολάου. Φάουλ από τον Καλάθη. Μακριά από την μπάλα. Στην προσπάθειά του να μην επιτρέψει στον Μεχία να ξεμαρκαριστεί από τα σκριν. Αλλαγή στο playmaker και από το Μαρούσι. Περνάει στο παρκέ ο Χριστόφορος Στεφανίδης. Αντί του Μπίλι Κις. Ζάρας. Υπό την πίεση του Στεφανίδη. Παπα-Νικολάου. Θα πάρει το σκριν από τον Φράνσις. Θα προτιμήσει όμως την πάσα στην περιφέρεια, στον Μεχία. Το θέλει να διεισδύσει. Θα το κάνει καλά. Όμως η τελική του... Η τελική του επιλογή δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ήταν εκεί όμως ο Τσαϊρέλης για να διορθώσει την κατάσταση. Πήρε το επιθετικό rebound. Σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Ο 21 έτους Έλληνας forward. Δείτε και πάλι το replay. Ο Τσαϊρέλης πάλεψε. Κέρδισε την φάση. Στην προσπάθειά του να σκοράρει, πήρε και το φάουλ. Δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή, ενώ η ΑΕΛ προηγείται ήδη με 33-29. 6 λεπτά και 37 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Τσαϊρέλης θα ευστοχήσει και στον πόνους που κέρδισε. Στο παρκέ πέρασε και ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης. Αντί του Μαυροϊδή. Στεφανίδης. Πάρει το σκριν από τον Κλινιαδάκη. Δεν βρήκε όμως την εύκολη πάσα στον ψηλό του Αμαρουσίου. Ο Καλάθης θα ξεκινήσει με λάθος πόδι, θα χρεωθεί με βήματα. Λάθος από τον ομογενή forward. Βλέπετε κι εσείς το πολύ διαφωτιστικό replay του σκηνοθέτη μας. Παπα-Νικολάου. Θέλει να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι και το κάνει δίνοντάς την στο Φράνσις. Αυτός έχει να αντιμετωπίσει τον Γλυνιαδάκη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα πλέον για τον Αμερικάνο. Ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης, ειδικά στην άμυνα ψηλά, είναι ένας από τους καλύτερους στην Α1 φέτος. Ωστόσο η κατοχή δεν χάθηκε για την ΑΕΛ. Οι διαιτητές ήταν φάουλ μακριά από την μπάλα. Νέα 24 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Παπα-Νικολάου. Στον Ζάρα. Αυτός τον Φράνσις. Ο Τωρίν Φράνσις θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Γλυνιαδάκη. Θα φτάσει σε καλή θέση. Δεν θα εκτελέσει όμως καλά. Και τώρα το Μαρούσι. Με τον Χαραλαμπίδη να κερδίζει φάουλ. Από τον Θοδωρή Ζάρα. Νέα αλλαγή από την ΑΕΛ. Ο Παπακώστας θα περάσει τη θέση του Φράνσις. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής βλέπει ότι η άμυνα του Αμαρουσίου είναι προσαρμοσμένη πάνω στον Αμερικάνο. Δεν είναι εύκολο να περάσει μπάλα κοντά στο καλάθι και όταν περάσει έχει να αντιμετωπίσει έναν ή και δύο αντιπάλους πολλές φορές. Λογικό είναι να τον τραβήξει στον πάγκο για να τον ξεκουράσει. Χαραλαμπίδης. Rebound από τον Μεχία. Η Λάρισα επιδιώκει το γρήγορο ρυθμό, προσπαθεί σε κάθε φάση να τρέξει, να ανοίξει το παιχνίδι. Παπα-Νικολάου για τρεις, rebound από τον Καλάθη, ο οποίος αποφασίζει να κατεβάσει και την μπάλα. Θα δώσει μια πάσα στον Καϊμακόγλου. Κοντά στο Καλάθη, ο Καϊμακόγλου θα γυρίσει. Δεν θα σκοράρει. Όμως η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των φιλοξενουμένων, αφού ο Καϊμακόγλου μάζεψε το σκουπίδι που προέκυψε από το κακό σου του Καλάθη και κέρδισε στη συνέχεια το φάουλ. Καλάθης στον Στεφανίδη. Ο Έλληνας playmaker δεν είχε προλάβει να πατήσει μέσα στο παρκέ. Οι διαιτητές τον χρέωσαν με out. Παπα-Νικολάου στον Ζάρα. Και είναι από τον Λαμπρόπουλο, βρίσκει χώρο ο Ζάρας. Θα βγάλει την μπάλα έξω στον Παπακώστα. Παπα-Νικολάου και πάλι για τρεις. Ριμπάουν από τον Χαραλαμπίδη. Ο ρυθμός του πρώτου δεκαλέπτου βέβαια δεν υφίσταται στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Οι δύο ομάδες έχουν ρίξει ρυθμούς, δεν σκοράρουν με την ίδια συχνότητα.